Μπορεί να βρισκόμαστε μόλις στο μέσο του καλοκαιριού, ωστόσο δεκάδες είναι οι συνάνθρωποι μας που έχουν αφήσει την τελευταία τους πνοή στις ελληνικές παραλίες. Και φέτος τα κρούσματα των πνιγμών στη θάλασσα από διάφορες αιτίες παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Αυτό που θα πρέπει να προσέχουν όλοι οι λουόμενοι είναι τις καιρικές συνθήκες. Δεν θα πρέπει να υπερτιμούν τις δυνάμεις τους και να ρισκάρουν να εισάρχονται στη θάλασσα όταν οι καιρικές συνθήκες δεν είναι κατάλληλες. Ειδικά όταν μιλάμε για περιοχές όπου δεν υπάρχουν ναυαγοσώστες. Σύμφωνα με τα φετινά στοιχεία του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, από την 1η Μαΐου έως και τις 11 Ιουλίου πνίγηκαν στη θάλασσα από διάφορες αιτίες 96 άτομα που στην πλειοψηφία τους ήταν ηλικιωμένοι άνω των 70 ετών. Όλα τα περιστατικά που έχουν γίνει φέτος πνιγμών ήταν αναρτημένοι σε όλους τους πύργους οι κόκκινες σημαίες. Αυτό συμβαίνει ότι απαγορευόταν η κολύμβηση. Παρά τα αυτά ο κόσμος πιστεύει ότι ό,τι και να γίνει η θάλασσα δεν αντιμετωπίζει αυτός, αλλά ο διπλανός του το πρόβλημα και αυτό είναι η ρίζα του κακού. Μάλιστα όσοι ηλικιωμένοι λαμβάνουν κάποια φαρμακευτική αγωγή είναι επιρρεπείς σε τέτοιου είδους περιστατικά και οι αρμόδιοι τους καλούν να συμβουλεύονται το γιατρό τους πριν από την εξόρμησή τους στις παραλίες. Ειδικά οι ηλικιωμένοι πρέπει να προσέχουν δύο φορές γιατί υπάρχουν θαλάσσια ρεύματα και δεν μπορεί να αντιμετωπίσουν μια κατάσταση όπως ένας 20 χρονών ή 30 ή 40 ετών. Δεύτερον, είναι πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι παίρνουν φαρμακευτική αγωγή ή έχουν κάνει το γεύμα τους. Αυτό το είδαμε στα τελευταία περιστατικά. Δυστυχώς οι ναυαγοσώσεις και στα δύο περιστατικά που έγινε εδώ κοντά μας βγάλαν τον κόσμο έξω, κάνανε πρώτες βοήθειες κάρπα που λέμε. Είχαν το σφιγμό τους και σιγά σιγά φύγαν από τη ζωή. Αλλά βγάλανε από το στομάχι τους πολύ φαγητό. Πέρυσι από την 1η Μαΐου έως και τις 11 Ιουλίου πνίγηκαν συνολικά 105 άτομα, ενώ από την 1η Μαΐου έως και την τελευταία ημέρα του Αυγούστου ο αριθμός των θανάτων από πνιγμό ανήλθε συνολικά σε 146 άτομα που ήταν Έλληνες και αλλοδαποί. Για μία ακόμα φορά τα στοιχεία δείχνουν ότι και πέρυσι το μεγαλύτερο ποσοστό των θανάτων από πνιγμό στη θάλασσα ήταν ηλικιωμένοι. Κάθε πύργος έχει ένα ταμπελάκι που έχει πληροφορίες για την κατάσταση της θάλασσας. Δηλαδή λέμε ότι αν έχει πράσινη σημαία επιτρέπεται η κολύμβηση, στην κίτρινη σημαία που αναρτούν οι ναυαγοσώστες θέλει λίγο προσοχή αλλά επιτρέπεται η κολύμβηση. Και στην κόκκινη σημαία εμείς λέμε ότι ο κόσμος να προσέχει ιδιαίτερα και αν είναι καλύτερα να μην κολυμπάει, απλώς να κάνει την ηλιοθεραπεία του. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ο κάθε πολίτης μπορεί να επικοινωνεί με την άμεση δράση του λιμενικού σώματος στον αριθμό 108.